2-1. Οι βασικές ελλείψεις παικτών των Προβίδα και Μήλου που αποτελούν τις επιθετικές αιχμές της ομάδος αποτελούν την κύρια αιτία της ήττας. Η Λάρισα δεν θα μπορούσε να χάσει ποτέ αυτό το παιχνίδι αν είχε αυτούς τους δύο παίκτες. Αλλά τον ουσιώδη ρόλο, όπως είπατε και εσείς, τον έπαιξε η αποβολή του Κολομετρούση. Ξεκινάμε το καινούργιο πρωτάθλημα τώρα με άλλα όνειρα. Από εκεί και πέρα η απόδοση ομάδος πιστεύω δεν είναι αυτή που θα δείξει συνέχεια. Οριακό σημείο λοιπόν για τους Λαρισαίους το 60 λεπτό όταν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κολομητρούσης. Σίγουρα η διαιτησία φέτος θα είναι πιο σκληρή και από εκεί και πέρα οι παίκτες πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και εμείς σαν παίκτες πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ψάχνουν να παίζει ποδόσφαιρο. Έτσι 5 λεπτά μετά την αποβολή ο Πανιώνιος πέτυχε το νικητήριο γκολ. Ο Μουρατίδης σέρβιρε την μπάλα στο κέντρο άμυνας της Λάρισας και ο Ναλιτζής με φοβερό άλμα και κεφαλιά ακριβίας έκανε το 2-1. Πήδηξα πάρα πολύ ψηλά και βοηθώντας, όπως είπα και προηγουμένως, το ύψος μου, είναι δύσκολο ο αντίπαλος να με κερδίσει στον αέρα. Ο Πανιώνιος είχε προηγηθεί στο σκορ στο 5ο λεπτό μετά ωραία ατομική ενέργεια του Πάντιτς που εξουδετέρωσε τον ταξιάρχη και ακινητοποίησε τον τερματοφύλακα Γεωργίου. Είναι ένας από τους καλύτερους, αλλά είμαι 28 χρονών και πιστεύω ότι θα βάλω πιο καλύτερα εγώ στην καριέρα μου. Νομίζω είναι ένας καλός παίχτης. Εγώ προσπάθησα να φέρω σε πέρα στην αποστολή του προπονητή μου. Η Λάρισα ιστοφάρισε στο 59 με τον Τσακμακίδη μετά ασίστ του Ντασίλβα και είχε δοκάρει στο 75 με τον Ασιάκο.